παιδιά. Όπως βλέπετε, έχουμε στα χέρια μας το Xiaomi Redmi Note 4. Είναι πλέον αυτό το κινητό ένα από τα πιο value for money κινητά της αγοράς. Το τελευταίο καιρό έρχεται και στην Ελλάδα επίσημα. Ο λόγος που επέλεξα να κάνω αυτό το review τώρα είναι γιατί τώρα έφτασε στα χέρια μου αυτό το κινητό. Βέβαια κυκλοφορεί αρκετό καιρό στην Κίνα. Πάμε να δούμε όμως λίγο την έκδοσή του. Βλέπουμε εδώ ότι είναι η έκδοση με τα 3GB RAM, 32GB ROM. Επίσης βγαίνει στην έκδοση 4GB RAM, 64GB ROM και 2GB RAM, 16GB ROM. Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι global εκδόσεις είναι οι 2, οι 3GB RAM και 32GB ROM και οι 464. Λοιπόν, ένα κινητό το οποίο φοράει τον επεξεργαστή Snapdragon 625, αυτόν που φοράει και το MIUI A1 5X, το 4X, το οποίο είναι ίδιο με το Note 4. Λοιπόν, και πολλά κινητά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Xiaomi τον χρησιμοποίησε και στο MIUI A1. Λοιπόν, αρκετά με την εισαγωγή, πάμε να δούμε λίγο τη συσκευασία. Όπως βλέπουμε είναι η Global Version. Είναι αγορασμένο από την Ελλάδα, γι' αυτό και έχει και αυτό εδώ το βιβλιαράκι από την εταιρεία που το εισάγει με πλήρως ελληνικά. Όπως βλέπετε και εδώ, μας εξηγεί πλήρως ελληνικά. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφει πίσω η συσκευασία. Redmi Note 4 Dual SIM Dual Standby. LTE, είναι φορά τον Snapdragon 625 όπως είπαμε. 5,5 inches Full HD, 13 MP η κάμερα η πίσω, η οποία είναι Sony. Με 5 MP την μπροστινή κάμερα. Έχει αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, θηριώδης μπαταρία, 4.100 mAh. Και φοράει MIUI system, το οποίο είναι βασισμένο σε Android. Λοιπόν, κάποια barcode, από εδώ το logo της Mi, Global Version, και πάμε να το ανοίξουμε. Το έχουμε δουλέψει λίγο, είναι ένα κινητό της Xiaomi, το οποίο πουλάει σαν τρελό ακόμα, σχεδόν ένα χρόνο μετά. Πάμε να δούμε λίγο τη συσκευασία, βγαίνει το κινητό, το οποίο είναι σε μαύρο χρώμα. Η συσκευασία μέσα περιέχει το καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι micro USB και USB. Έχει τον φορτιστή. Εδώ είναι ο φορτιστής, να πάρουμε στην άκρη το κουτάκι. Λοιπόν, εδώ είναι ο φορτιστής, ο οποίος είναι στα 2 αμπέρ έξοδο με 5 βολτ. Να το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Μεγαλούτσικος ο φορτιστής, σε μαύρο χρώμα. Πάμε να δούμε λίγο το μανιουαλάκι, το οποίο είναι στα αγγλικά. Είναι έτσι, με αυτό το μανιουαλάκι θα μας έρχεται αν το αγοράσουμε από την Κίνα. Θα σας έχω link από κάτω, από το Gearbest και το Banggood. Λοιπόν, τα μανιουαλάκια στα αγγλικά και κινέζικα. Λοιπόν, μας λέει εδώ πώς τοποθετούμε τη SIM. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, το κινητό είναι σε μαύρο χρώμα, βγαίνει επίσης σε ασημή και σε χρυσό. Πάμε να το δούμε εξωτερικά. Στην πίσω πλευρά βλέπουμε την κάμερα 13 MP, τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων και το Dual LED Flash. Στην κάτω μεριά βλέπουμε τις δύο γρίλες, η οποία η μία είναι το ηχείο, η άλλη είναι διακοσμητική, την είσοδο φόρτισης μεταφοράς δεδομένων micro USB. Εδώ πίσω βλέπουμε τις πάρα πολύ ωραίες γραμμές, μία εδώ και μία εδώ, είναι λεπτομέρειες για τις, εδώ είναι πλαστικό, το υπόλοιπο είναι αλουμινένιο, έτσι δεν είναι, ναι, είναι πλαστικό εδώ πάνω και εδώ κάτω είναι για τις κεραίες Wi-Fi, τις κεραίες της κινητής κτλ. Πάμε τώρα να δούμε και την πλαϊνή μεριά. Στην αριστερή μεριά είναι το πορτάκι για την κάρτα SIM και τη microSD ή τις δύο κάρτες SIM. Στην δεξιά μεριά είναι το πλήκτρο της αυξομοίωσης έντασης και ενεργοποίηση απενεργοποίηση τηλεφώνου. Στην πάνω μεριά είναι η είσοδος jack, η έξοδος μάλλον jack 3,5 χιλιοστών, το IR blaster έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις συσκευές μας, τηλεόραση κτλ. Και εδώ είναι το noise cancellation, έτσι ώστε να διορθώνει ανάλογα με το θόρυβο του περιβάλλοντος την ποιότητα του ήχου στο ακουστικό μας. Στην προσθενή μεριά είναι η οθόνη 5,5 ιντσών, να τη δούμε κιόλας. Είναι η οθόνη 5,5 ιντσών, Full HD. Η μπροστά κάμερα είναι στα 5 MP. Εδώ είναι το ακουστικό και κάπου εδώ βρίσκεται και το LED ειδοποιήσεων, ο αισθητήρας φωτός και κύτητα. Στο κάτω μέρος είναι τα πλήκτρα επιστροφή, αρχική οθόνη και οι εφαρμογές που έχουμε ανοιχτές. Πάμε τώρα όμως να το ανοίξουμε, να δούμε λίγο το εσωτερικό. Πάρα πολύ όμορφο κινητό. Είπαμε η οθόνη είναι 5,5 ιντσών IPS LCD τεχνολογίας, Full HD. Πάμε λίγο να δούμε τις ρυθμίσεις του. Είναι πλήρως ελληνικό. Έχουμε πει ότι είναι αγορασμένο από την Ελλάδα. Αν το αγοράσουμε από το εξωτερικό, θα πρέπει να προσέξουμε να αγοράσουμε τις εκδόσεις Global. Θα έχω εγώ, όπως σας είπα,
τα link από κάτω να το τσεκάρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σχετικά με το τηλέφωνο. Όνομα συσκευής Redmi, Redmi Note 4, αριθμός μοντέλου, έκδοση Android 7, φοράει το 7, να το, Nougat. Πάμε πίσω, επίπεδο ασφάλειας, MIUI Global 9, το βλέπουμε εδώ, σταθερή, φοράει το MIUI 9, το οποίο είναι Global. Οχταπύρνος, 2 GHz είναι χρονισμένος, 3 GB RAM, είπαμε βγαίνει στην 32 έκδοση στα 3 GB RAM και στην 64 έκδοση στα 4 GB RAM. Πόσα GB είναι διαθέσιμα? Λοιπόν, έκδοση kernel, έκδοση βασικού φάσματος, κατάσταση, αριθμός, επίπεδο μπαταρίας κτλ. Η μπαταρία του είναι 4100 mAh, θηριώδης μπαταρία, βγάζει άνετα τη μέρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο το μενού του μέσα, τα γνωστά, το MIUI, λειτουργία πτήσης, πρόσδεση Bluetooth, έχει κάποια πολύ ωραία features μέσα το MIUI. Πάμε να δούμε λίγο εδώ στις πρόσθετες ρυθμίσεις. Flash ειδοποίησης, σε περίπτωση που μας παίρνει τηλέφωνο να ανάβει το πίσω flash. Επίπεδο φωτεινότητας, αυτόματη φωτεινότητα, εδώ έπεσε λίγο η φωτεινότητα. Είναι πάρα πολύ δυνατή η οθόνη και το φως για το βράδυ. Διπλό άγγιγμα για ενεργοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό εδώ που βλέπουμε, το διπλό άγγιγμα για ενεργοποίηση, είναι όταν θα έχουμε κάτω το τηλέφωνο και θα πατήσουμε διπλό tap, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη. Βέβαια θα πρέπει να βάλουμε το δαχτυλικό μας αποτύπωμα, το οποίο είναι ακαραίο, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Xiaomi σε αυτό το τομέα, όπως πάντα άλλωστε σε όλα τα κινητά της. Λοιπόν, τι άλλο να δούμε? Πάμε να δούμε τον ήχο, να ακούσουμε λίγο τα ηχεία. Να ακούσουμε έναν τους ήχους κλήσης τηλεφώνου, να ακούσουμε λίγο το ηχιάκι του. Πάμε να ακούσουμε τους δικούς του. Πάμε να βάλουμε εδώ καρουζέλ. Το ηχιάκι είναι από εδώ, βλέπετε. Ικανοποιητικότατο είναι το ηχείο. Λοιπόν, δόνηση της κλήσης, δόνηση κατά τη λειτουργία σίγασης, δόνηση κατά το πάτημα. Είναι, αυτό σημαίνει ότι όταν θα πατάμε τα κουμπιά αυτά εδώ και κάποια κουμπιά που, τα οποία θα έχουν ανάδραση στο, μέσα στο σύστημα, θα έχουμε και δόνηση. Λοιπόν, ήχη πληκτρολογίου, ήχη κλειδώματος οθόνης, πατήστε ήχους ή ήχος λήψης στιγμιότυπου οθόνης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ειδοποίησης και γραμμή κατάστασης, συνδυασμός, ειδοποίησης και διάταξη εναλλαγής, διαχωρισμός. Εδώ αυτό είναι για την μπάρα επάνω, το οποίο να βγάζει μαζί και τις ειδοποιήσεις και τις συντομεύσεις. Πάμε να δούμε εδώ πέρα διαχωρισμός πώς είναι, και είναι αυτό εδώ. Θα το κάνουμε δεξιά και θα είναι οι συντομεύσεις μας, και αριστερά θα είναι οι ειδοποιήσεις όταν μας έρχεται κάποιο μήνυμα ή κάτι ανάλογο. Μπορούμε να τα έχουμε όλα μαζί, να εμφανίζονται όλα μαζί. Δείκτης μπαταρίας. Μπορούμε να έχουμε μπάρα. Εδώ αν δείτε, δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα, φαίνεται μια μπάρα η οποία είναι πράσινη και αυτή όσο πέφτει η μπαταρία θα κοκκινήσει. Μπορούμε να έχουμε ποσοστό, εμφανίζεται το ποσοστό εδώ στην άκρη, ή μπορούμε να έχουμε μόνο σκέτο το εικονίδιο της μπαταρίας. Πάμε να το βάλουμε στο ποσοστό. Πρόσθετες ρυθμίσεις, ημερομηνία και ώρα, γλώσσα, ελληνικά, είναι global, είπαμε, έχει όλες τις γλώσσες, πάρα πολλές γλώσσες. Επίσης, μας έχει εδώ πέρα ακουστικά και εφέ ήχου. Να διαλέξουμε τι ακουστικά χρησιμοποιούμε. Τα έχει όλα προεπιλογή. Μία ή έμβολο, εντάξει, είναι τα πίστον αυτά τα λεγόμενα, είναι, είπαμε, μεταφρασμένο και το έχει ως ελληνικά. Μία ή κάψουλα, τέλος πάντων, ποια ακουστικά χρησιμοποιούμε, να το βάλουμε για να έχει και την αντίστοιχη απόδοση. Flash ειδοποίησης, είπαμε. Τι άλλο, πάμε να δούμε λίγο την καμερούλα του. Λοιπόν, η κάμερά του, τι είναι η μπροστά η κάμερα, τώρα δεν έχουμε να τραβήξουμε κάτι, θα δούμε όμως τις επιλογές. Στις επιλογές τι μας δίνει? Ήχος, ωρεοποίηση, αλλαγή κλίστρου, αντίστροφη μέτρηση, ίσιωμα, σκηνή, πανόραμα, έχει και πανόραμα, λήψη νυχτός και χειροκίνητο. Πάμε στις ρυθμίσεις. Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας, να αποθηκεύει την τοποθεσία, θα τραβάει από το GPS την τοποθεσία μας για να την αποθηκεύει μαζί με την κάμερά μας, ήχη κάμερας. Λειτουργία τσέπης, θα κλειδώνει όταν θα βρίσκεται στην τσέπη, δεν θα είναι εφικτό. Θα αναγνωρίζει εδώ από τον αισθητήρα εγκύτητας, δεν θα είναι εφικτό να πατηθεί η οθόνη. Προσθήκη σφραγίδας χρόνου στις φωτογραφίες, αυτό προσωπικά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα γράφει στη φωτογραφία, κάθε φωτογραφία που τραβάμε, θα γράφει και το χρόνο και την ημερομηνία που τραβήξαμε την φωτογραφία. Σάρωση κωδικών QR, ενίσχυση φωτογραφιών χαμηλού φωτισμού αυτόματα.
Παρατεταμένη λήψη είναι η λήψη ρηπής που λέμε αν κρατήσουμε παρατεταμένα το πλήκτρο της φωτογραφίας για να τραβήξει φωτογραφία. Πλαίσιο κάμερας, πλήρης οθόνη ή κανονικό 4 τρίτα. Εγώ προσωπικά διαλέγω το πλήρης οθόνη 16 ένατα γιατί η φωτογραφία εμφανίζεται σε όλο το κινητό χωρίς να είναι κομμένη δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω. Ανίχνευση προσώπου, ηλικία και φύλο. Εντάξει, αυτό το ηλικία και φύλο δεν είναι πάντα πολύ ακριβές και παίζει ανάλογα με την απόσταση. Μπορεί να σε βγάλει 40 χρονών, ξέρω εγώ, και να είσαι 30 ανάλογα με τις συνθήκες κτλ. Εξάλειψη τρέμουλου, μπορούμε να το ρυθμίσουμε στα 50 Hz, 60 ή αυτόματα. Αντίθεση, κορεσμός, οξύτητα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κάμερα. Όσον αφορά όμως το βίντεο, πάμε να μπούμε στη λειτουργία βίντεο. Μας έχει αργή κίνηση να τραβήξουμε. Πάμε όμως να δούμε και τις ρυθμίσεις εκεί. Επίσης, πληροφορίες τοποθεσίας, ήχη κάμερας, λειτουργία τσέπης, ποιότητα βίντεο Full HD, HD και SD, Standard Definition δηλαδή, λειτουργία εστίασης αγγίξτε, δηλαδή να πατήσουμε στην οθόνη που θέλουμε για να εστιάσει, διάστημα χρόνου, λειτουργία κουμπιών έντασης. Λοιπόν, να πω επίσης ότι το flash πίσω είναι dual LED flash, είναι λευκό και κυτρινοπό. Λοιπόν, το κινητό, παιδιά, αξίζει και με το παραπάνω, ειδικά αν έχεις την υπομονή να το πάρεις και από το εξωτερικό. Παίζουν και κάποια κουπονάκια που μπορείς να πάρεις την έκδοση 464, αλλά και από την Ελλάδα πλέον έχει πέσει αρκετά η τιμή του, μπορείτε να το τσεκάρετε. Εγώ θα το σύστηνα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Βλέπουμε ότι εδώ η οθόνη στο πλάι είναι και λίγο κυρτή. Φοράει τον επεξεργαστή των 625, όπως είπαμε, το Snapdragon. Δεν είναι τυχαίο που η Xiaomi τον χρησιμοποίησε και στο MIUI A1. Είναι ένας πολύ καλός επεξεργαστής. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο για το κινητό. Για ό,τι απορία έχετε, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά από μένα, γεια σας.